Την ώρα που ο Υπουργό Υγεία ανακοινώνει ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο, εντείνοντα νέο γύρο αντιδράσεων από νοσοκομιακού γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό που δηλώνουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν στο μέτρο, οι διοικήσει των νοσοκομείων αφαινούν έναν αναμονή τη σχετική εγκυκλίου για το πώ θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία, αφετέρου όμω και για τι προκηρύξει προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ήδη από 1η Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει να είναι σε ισχύ η νέα ενιαία λίστα χειρουργείων με του ασθενεί να ενημερώνονται από την ειδίκα, ενώ έχει γίνει και η σχετική επικαιροποίηση στι λίστε. Αυτό ανέφερε ο διοικητή του Νοσοκομείου Χατζικώστα, Σπύρος Δερθεμέζη, προσθέτοντα πω σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Χατζικώστα, οι μεγαλύτερε λίστε αφορούν τα ορθοπαιδικά χειρουργία και κάποιε επεμβάσει στην ειδικότητα τη Οριλά. Στο Χατζικόστα λειτουργούν πέντε χειρουργικέ αίθουσε και μία για έκτακτα, ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των αναισθησιολόγων του Νοσηλευτικού Ιδρύματο, ώστε κάθε δεύτερη Παρασκευή να ανοίγει μία ακόμη χειρουργική αίθουσα, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα περιστατικά. Κοιτάξτε, ε, εμεί συνεχίζουμε το πλάνο μα, συνεχίζουμε τη λειτουργία μα κανονικά. Ε, περιμένουμε τι ε, νέες νέε θέσει, οι οποίε επίκενται να βγουν σχετικά γρήγορα. Την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε κάποιες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις αναγκαιότητες μας, κυρίως στο ιατρικό προσωπικό. Όπως μας είπε και ο Υπουργός στην Αθήνα, εδώ και δύο εβδομάδες οι προκηρύξεις θα βγαίνουν σταδιακά. Άρα ευελπιστούμε ότι μέχρι στο πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο εξάμηνο, θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία, θα βγουν στον αέρα οι προκηρύξεις σε ό,τι αφορά ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Έχουμε ιεραρχήσει τις ανάγκες μας και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις προτάσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την λεγόμενη μεταρρύθμιση στην υγεία, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, η δι -δι -δι διακασία που θα ακολουθηθεί θα αφορά τον προηγούμενο νόμο το 4999 της κυρίας Γκάγκα, όπως λέγεται ο νόμος Γκάγκα, όπου εκεί προβλέπονται κάποιες μεταβατικές διατάξεις ή κάποια διαφοροποίηση στην λειτουργία των νοσοκομείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργεία. Εδώ να πω ότι έχουμε επικαιροποιήσει όλες τις λίστες χειρουργείων μας. Σε κάποια τμήματα υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμονή, σε κάποια μια μικρότερη αναμονή. Αναφερόμαστε στα τακτικά χειρουργεία, διότι όλα τα έκτακτα χειρουργεία τα οποία συμβαίνουν είτε στις μέρες μη εφημερία ενώ από το προσωπικό το οποίο νοσεί και είναι ασθενή στο νοσοκομείο, είτε στις μέρες που εφημερεύει το νοσοκομείο, εξυπηρετούνται κανονικά. Άρα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να βγουν οι εγκύκλοι και ο τρόπος εφαρμογής αυτών των νέων, αν θέλετε, πράξεων. Να πω ότι από πρώτη Δευτέρου υπάρχει, βρίσκεται σε λειτουργία, σε ισχύ, η νέα η νέα λίστα χειρουργείου όπου μέσω της ειδίκα ενημερώνεται και ο ασθενής και με τηλέφωνο, τηλέφωνο που γίνεται από την ειδίκα για, για τον ακριβή προσδιορισμό το πότε θα χειρουργηθεί και αυτό βρίσκεται σε ένα real time χρονικό πλαίσιο όπου πρακτικά όλες οι λίστες χειρουργείων είναι επικαιροποιημένε και προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο. Εμείς στο Χατζικόστα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πέντε αίθουσες μία αίθουσα εκτάκτων και βρισκόμαστε και ήδη το ανησυλλογικό τμήμα προσφέρθηκε να διαθέσει και δύο επιπλέον αίθουσες, μία επιπλέον αίθουσα κάθε δεύτερη Παρασκευή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερα περιστατικά. Η μεγαλύτερη αναμονή είναι στην ορθοπαιδική κλινική γιατί δυστυχώς τα ισχύα χαρακτηρίζονται ως τακτικές επεμβάσεις, εκτός αν είναι κάποιο σπάσιμο ή αν είναι κάτι έκτακτο. Και υπάρχει και μια σχετικά μεγάλη αναμονή στην οριλά κλινική σε συγκεκριμένες παθήσεις.